πολίτες είναι η γενιά που θα αναλάβει τα ηνία στις επιστήμες, στις τέχνες. Είναι οι αυριανοί γιατροί, εκπαιδευτικοί και τεχνίτες και είναι το πιο πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και κάθε κρίση, όπως και αυτή που περνάμε, μας δίνει την ευκαιρία να τα βοηθήσουμε να μάθουν ή να καλλιεργήσουν αρετές, όπως η σύνεση και η συμπόνια, αλλά και να αυξήσουν την αντοχή τους και το σθένος τους, χτίζοντας αύριο πιο ασφαλείς και πιο συνεκτικές κοινωνίες. Τα παιδιά μας χρειάζονται τις πληροφορίες σχετικά με το νέο ιό, έτσι ώστε να μειωθούν οι φόβοι και το άγχος τους σχετικά με την νόσο και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις δυσκολίες που θα βρουν μπροστά τους. Τα μηνύματα που θα τους δώσουμε εμείς οι γονείς τους είναι τα πιο σημαντικά εφόδια για εκείνα. Τα παιδιά μας μπορούν να γίνουν τα ίδια κήρυκες των μέτρων προφύλαξης στο σπίτι, στο σχολείο, στην κοινωνία γενικότερα. Ας θυμηθούμε μόνο πως τα παιδιά μας είναι μιμητές και θα συμπεριφερθούν κατά τον ίδιο τρόπο που βλέπουν να συμπεριφερόμαστε κι εμείς. Ευτυχώς, και είναι και αυτό από αυτά που γνωρίζουμε με σιγουριά σχετικά με την πανδημία, τα παιδιά μας δεν διατρέχουν τον κίνδυνο που διατρέχουν οι μεγαλύτεροι από εμάς. Σε όλες τις μελέτες καταγραφής πανδημίας και σε όλο τον κόσμο, τα παιδιά, όπως αυτό δεν έχει αμφισβητηθεί από κανένα, αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο των κρουσμάτων και επίσης το ποσοστό θνητότητας στο ηλικιακό φάσμα από 0 έως 20 ετών είναι σχεδόν 0. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν οι γονείς τώρα που κάποια από τα παιδιά μας θα πάνε σχολείο? Πρώτον, να γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα σχετικά με τον ιό και να μην πιστεύουν σε μύθους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και άλλα μέσα. Δεύτερον, να αναγνωρίζουν τα βασικά συμπτώματα της νόσου COVID-19, κυρίως βήχας, πυρετός και δύσπνια, αλλά και πονόλαιμος, πονοκέφαλος, διάρρεια, μυαλγίες ή και απώλεια της όσφρησης και της γεύσης στο παιδί τους. Όταν το παιδί παρουσιάζει κάποια ύποπτα συμπτώματα, θα πρέπει να συνοηθούν με τον γιατρό τους, να κρατήσουν το παιδί στο σπίτι και να του εξηγήσουν ήρεμα πως δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Τρίτο, εάν το ίδιο το παιδί ή κάποιος από το περιβάλλον του σπιτιού ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση ώστε το παιδί να μην παρακολουθεί στα μαθήματα διαζώσης και σύμφωνα βέβαια με την οδηγία του Υπουργείου Παιδείας. Τέταρτο, να εκπαιδεύσουν σωστά το παιδί τους ή τα παιδιά τους στους κανόνες υγιεινής, για την τήρηση της απόστασης στην καθημερινότητά μας, για το συχνό πλύσιμο των χεριών, για την υγιεινή του βήχα με την κάλυψη του στόματος και της μύτης με το εσωτερικό του αγκώνα, τη χρησιμοποίηση καλάθου αχρήστων για την απόρριψη των χρησιμοποιημένων χαρτομάντιλων και την αποφυγή αγγίγματος του προσώπου, του στόματος, της μύτης και των ματιών. Πέμπτο, ειδικότερα όσον αφορά την υγιεινή των χεριών, πρέπει να τους δείξουν να πλένονται με την ορθή τεχνική και για 20 περίπου δευτερόλεπτα, να πλένονται συχνά στη διάρκεια της ημέρας, αλλά και οπωσδήποτε πριν και μετά το φαγητό, μετά από το βήχα ή το φτάρνισμα ή μετά από το φύσιμα της μύτης όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα και όποτε είναι τα χέρια ορατά λερωμένα. Εάν κάπου δεν υπάρχει διαθέσιμο τρεχούμενο νερό και σαπούνι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ευρέως κυκλοφορούντα αλκοολικά διαλύματα ή τζέλ. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ευκαιρίες για παιχνίδι και χαλάρωση με τα παιδιά. Είναι σημαντικό να τηρείτε κάποιο πρόγραμμα και κάποιες σταθερές συνήθειες, ειδικά πριν το παιδί σας πάει για ύπνο. Τέλος, δώστε στο παιδί, ανάλογα με την ηλικία, πληροφορίες για το πώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση και δώστε τους παραδείγματα για το πώς και πότε θα εφαρμόσουν τα μέτρα υγιεινής που συζητήθηκαν παραπάνω. Αγαπητά παιδιά και νέοι, θα ήθελα να απευθυνθώ και σε εσάς τώρα. Σε μια κατάσταση σαν και αυτή που περνάμε, είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε λυπημένοι, ανήσυχοι, μπερδεμένοι, φοβισμένοι ή και θυμωμένοι. Να ξέρετε πως δεν είστε μόνοι σας. Προσπαθήστε να μιλήσετε με κάποιον που εμπιστεύεστε, όπως οι γονείς, ο δάσκαλος ή ο καθηγητής σας. Ρωτήστε, εκπαιδευτείτε και πάρτε πληροφορίες από αξιόπιστες όμως πηγές πληροφόρησης. Προστατεύστε τον εαυτό σας και τους άλλους. Πλένετε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσπαθήστε να μην αγγίζετε το πρόσωπό σας και μην μοιράζεστε με άλλους αντικείμενα, σκεύη φαγητού και φαγητά ή ποτά. Γίνετε εσείς οι ίδιοι καθοδηγητές για να κρατηθείτε πρώτα απ' όλα εσείς υγιείς, οι φίλοι σας, η οικογένειά σας, το σχολείο και η κοινωνία. Μοιραστείτε με άλλους ό,τι έχετε μάθει σχετικά με την πρόληψη και την υγιεινή και ειδικότερα με τα μικρότερα παιδιά της παρέας ή του σχολείου σας.
Δείξτε στους άλλους το σωστό τρόπο κάλυψης του βήχα και το πλύσιμο των χεριών. Κρατήστε τις αποστάσεις στα διαλύματα, αλλά και στον ελεύθερο χρόνο σας. Ο ιός θέλει πάση θυσία να ερχόμαστε κοντά, για να του δίνουμε την ευκαιρία να ταξιδεύει και να μεταφέρεται από τον ένα στον άλλον. Ας μην κάνουμε το λάθος να του δίνουμε τέτοιες ευκαιρίες και ας μην καταστρέψουμε αυτό που με θυσίες πετύχαμε εδώ και 2 μήνες. Μην στιγματίζετε τους συνομιλίκους σας και μην κοροϊδεύετε τα παιδιά που αρρώστησαν ή που φοράνε μάσκα. Θυμηθείτε πως ο ιός δεν έχει προτιμήσεις, αλλά ούτε και αποφεύγει κάποιες ειδικές ομάδες, καταγωγή, ηλικίες ή άλλες καταστάσεις. Να ενημερώνετε πάντα τους γονείς σας όταν δεν αισθάνεστε καλά και στην περίπτωση αυτή βέβαια να παραμένετε σπίτι. Με τη δική μας συμπεριφορά προστατεύουμε τους μεγάλους, τους δικούς μας ανθρώπους, αυτούς που αγαπάμε. Είμαι αισιόδοξος πως κάποια στιγμή στο μέλλον η πανδημία θα αποτελέσει ιστορία. Σε αυτό το βιβλίο της ιστορίας ας γράψουμε σαν χώρα κεφάλαια επιτυχίας μόνο και καμία μαύρη σελίδα. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας για τις εξετάσεις. Ευχαριστούμε κύριε Χατζηγεωργίου. Το λόγο έχει ο κύριος Καρδελιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Αύριο κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Το επόμενο βήμα περνάμε στο δεύτερο στάδιο άρσης των μέτρων με την επανεκκίνηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων και την επιστροφή των μαθητών της τρίτης λυκείου στις σχολικές αίθουσες. Η επιτυχία του νέου αυτού σταδίου αλλά και κάθε σταδίου άρσης των μέτρων εξαρτάται, όπως αναφέρουμε διαρκώς, από τη συνεπή τήρηση των κανόνων και των οδηγιών. Γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή ενημέρωση υπενθυμίζοντας τις δραστηριότητες που επανεκκινούν, αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, και τους κανόνες λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, επαναλειτουργούν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με αντικείμενο εξοπλισμού ήχου και εικόνας, κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, σιδηρικών χρωμάτων και τζαμιών, χαλιών κυλιμιών και πεντήσεων δαπέδου και τείχου, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, εγγραφών μουσικής και εικόνας, παιχνιδιών κάθε είδους, ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, καλλυντικών και ειδών καλοπισμού, ρολογιών και κοσμημάτων, καινούριων ειδών και μεταχειρισμένων ειδών. Επίσης επανεκκινούν οι εξής επιχειρήσεις: ενοικίασης και εκμίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων, ενοικίασης και εκμίσθωσης άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, καθώς και τα καταστήματα που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας κατάστηματος καταστήματος shop in a shop. Επιπλέον επανελειτουργούν οι επιχειρήσεις με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, καθώς και άλλων ειδών. Τέλος, επαναλειτουργούν οι σχολές ερασιτεχνών οδηγών, οι επιχειρήσεις με αντικείμενο τα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα σε φυσικό κατάστημα, καθώς και υπηρεσίες διαιτολογίας. Επομένως, από αύριο, στο δεύτερο στάδιο δηλαδή της επανεκκίνησης οικονομίας, επανέρχονται στην εργασία τους 155.962 εργαζόμενοι, δηλαδή το 22,5% των εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή λόγω μη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Επίσης επαναλειτουργούν 66.010 επιχειρήσεις, δηλαδή το 25% των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία ανεστάλλει. Όλοι οι οικονομικοί φορείς επαναλειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας που έχουν ως εξής. Για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων, εργαζόμενοι δηλαδή και πελάτες, εντός του κυρίως χώρου υπολογίζεται ως εξής. Για τα καταστήματα επιφάνειας κυρίως χώρου έως 20 τετραγωνικά, 4 άτομα. Από 20 ως 100 τετραγωνικά, 4 άτομα συν 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά. Άρα 12 άτομα στα 100 τετραγωνικά. Άνω των 100 τετραγωνικών, 12 άτομα συν 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά. Επίσης, σε περίπτωση που το εμβαδόν του καταστήματος υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά και αναπτύσσεται σε περισσότερα του ενός επιπέδου, ισχύει και το κριτήριο επιπέδων. Δηλαδή, επιτρέπεται ως 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά ανά όροφο. Η ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων ορίζονται η 10η πρωινή, εξαιρουμένων των καταστημάτων πώλησης χρωμάτων και λοιπόν βιομηχανικών ειδών που επιτρέπει τη λειτουργία τους από τις 7 το πρωί. Ισχύει υποχρεωτική απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ ατόμων, υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας
από το προσωπικό και από τους πελάτες και συνιστά τη μη χρήση ενελκυστήρων. Σε περίπτωση ανάγκης χρήσης, το επιτρεπόμενο όριο πληρότητας είναι 40%. Αν υπάρχουν κυλιόμενες κλίμακες, επιτρέπεται η χρήση του ενελκυστήρα μόνο σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και για την τροφοδοσία του καταστήματος. Για τα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, ως προς τον κανόνα των επιτρεπόμενων ατόμων εντός του κυρίως χώρου των καταστημάτων, ισχύουν οι ίδιοι όροι με το λιανικό εμπόριο. Επιτρέπεται η λειτουργία τους μόνο χωρίς καθήμενους πελάτες και υφίσταται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό και τους πελάτες. Για τις σχολές οδηγών, επιτρέπεται η παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού, με την υποχρέωση τήρησης καταλόγου πελατών που θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα και είναι υποχρεωτική χρήση της μάσκας προστασίας τόσο για τον εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόμενο. Τέλος, για τις επιχειρήσεις βιομηχανικών ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές ισχύουν τα εξής. Ελάχιστη απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων των πολιτών. Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής σε λαϊκές αγορές έως το 50% των αρχικά συμμετεχόντων. Δυνατότητα συμμετοχής με το ίδιο ποσοστό, δηλαδή το 50%, στις παράλληλες λαϊκές αγορές που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή του συνωστισμού και ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων. Επιπλέον, από αύριο Δευτέρα 11 Μαΐου, επιτρέπεται η μετακίνηση προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών, των ιδιοκτητών και εργαζομένων, μόνο σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί η επαναλειτουργία τους από αύριο. Οι ανωτέρω μετακινήσεις επιτρέπονται εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους με έγγραφη δήλωση των ιδίων και εφόσον πρόκειται για εργαζομένους με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη. Στις ανωτέρω δηλώσεις βεβαίωσης υποχρεωτικά θα αναφέρονται. Πρώτον, τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου ή εργαζομένου, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και άμκα. Δεύτερον, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύπου που έχει συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και έχει υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα εργάνη. Π.χ. είτε το ε3 της πρόσληψής του, είτε το ε4 του συμπληρωματικού πίνακα ωραρίου, είτε το ε8 των υπεροριών, είτε το ε9 πρόσληψης ορισμένου χρόνου. Τρίτον, το είδος της επιχείρησης με τον αντίστοιχο κάδο στον οποίο ανήκει. Τέταρτον, ο αφημί της επιχείρησης. Και πέμπτον, ο τόπος, το νησί δηλαδή, εργασίας. Οι εν λόγω δηλώσεις βεβαιώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση έκδοση του εισιτηρίου και επιβίβαση στο πλοίο. Ο επιβάτης υποχρεούται να τις έχει συνεχώς μαζί του και να τις επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο. Ουδής εργαζόμενος θα ταξιδέψει στα νησιά χωρίς τα παραπάνω έγγραφα. Επίσης, αύριο επαναλειτουργούν τα σχολεία για τους μαθητές της 3ης Λυκείου. Να θυμίσω και πάλι τους κανόνες όπως έχουν καθοριστεί σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και σε συνεννόηση με την Υγειονομική Επιτροπή. Η νέα καθημερινότητα στα σχολεία μας είναι η εξής. Περιορίζεται ο συνωστισμός κατά την προσέλευση αποχώρηση στη σχολική μονάδα, φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του προγράμματος. Η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται στις αίθουσες. Οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής αναθρανείο, μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανασχολική αίθουσα, ορίζεται στους 15. Τάξεις ή τμήματα τάξεων με περισσότερους των 15 μαθητών χωρίζονται σε υποτμήματα ίσης δυναμικής και εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία. Η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο. Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών, χωρίζεται σε υποτμήματα. Προκειμένου να περιοριστεί ο συγχρονισμός, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλύματα. Τι θα πρέπει να προσέξουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα διαλύματα? Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προαύλιο, διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τμήματος στο προαύλιο, φυσικός αερισμός των αιθουσών στο διάλειμμα, απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα, π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Επισημαίνεται ότι εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών, σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών. Τέλος, θα ήθελα να κάνω αναφορά στις εικόνες από πολλούς χώρους που δίνουν την αίσθηση ότι τελειώσαμε τον κορονοϊό. Θέλω να το επαναλάβω με όση δύναμη μπορώ, έστω και αν γίνομαι κουραστικός. Δεν είναι έτσι. Μπορεί τα στοιχεία όντως να είναι πολύ καλά,
αλλά είναι έτσι επειδή εφαρμόσαμε με συνέπεια τα μέτρα. Ουδής μπορεί να εγγυηθεί, ούτε καμιά επιστημονική τεκμηρίωση το δείχνει, πώς θα είναι τα πράγματα σε 10-15 ημέρες από τώρα. Μη μας ξεγελάνε οι σημερινοί αριθμοί κρουσμάτων. Αντικατοπτρίζουν το τι κάναμε πριν 10-14 ημέρες. Και ό,τι κάνουμε σήμερα θα φανεί αντίστοιχα σε 10-14 ημέρες. Μπορεί τα στοιχεία όντως να είναι καλά. Αλλά ξαναλέω, είναι γιατί έτσι εφαρμόσαμε με συνέπεια τα μέτρα πριν αρκετές ημέρες. Προφανώς δεν μπορούμε να είμαστε κλεισμένοι. Προφανώς δεν μπορούμε απλά να μένουμε εσαείς στο σπίτι. Όμως, όπου βγούμε, ό,τι κάνουμε, πρέπει να τηρούμε απαρέγκλια τα μέτρα υγιεινής. Χέρια, απόσταση, μάσκα. Θέλω να μιλήσω ιδιαίτερα για κάποιους που μη σεβόμενοι την κοινή προσπάθεια συγκεντρώνονται σε πλατείες και βλέπουμε εικόνες πρώτης εποχής του κορονοϊού, προσπαθώντας να δώσουν μάλιστα πολιτική χρειά στην κίνησή τους, λες και αντιστέκονται σε κάτι. Επιχειρούν να αναγάγουν ένα υγειονομικό θέμα σε θέμα βαθιά πολιτικό. Ο κορονοϊός ούτε πολιτικές ούτε ιδεολογικές διακρίσεις κάνει. Υπάρχει, κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Δεν εξαφανίστηκε. Κολλάει με τον ίδιο τρόπο δεξιούς, κεντρώους, αριστερούς. Και δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει η αστυνομία. Ο συνωστισμός θέτει σε κίνδυνο ζωές. Καθυστερεί την επιστροφή στη νέα καθημερινότητα. Δείχνει έλλειψη σεβασμού στη ζωή των ανθρώπων. Και ο καθένας μπορεί να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του, δεν μπορεί όμως να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του διπλανού του και να υπονομεύει τη συλλογική προσπάθεια μιας κοινωνίας, όταν μάλιστα ξέρει από τις εικόνες σε ολόκληρο τον κόσμο τι ακριβώς θα μπορούσε ή μπορεί να συμβεί. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η άρση των μέτρων είναι μια μεγάλη πρόκληση. Γιατί επιστρέφουμε σε μια νέα καθημερινότητα. Επιστρέφουμε στη δουλειά. Γυρνάμε στο σχολείο. Πάμε ξανά βόλτα με φίλους. Τίποτα όμως δεν είναι το ίδιο. Η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει και αναπόσπαστο κομμάτι της αποτελούν οι κανόνες που θα μας προφυλάξουν, που θα μας προστατεύσουν, που θα μας κρατήσουν υγιείς. Πλύσιμο χεριών, τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας. Τρεις κανόνες που θα μας επιτρέψουν να μην γυρίσουμε εκεί που ήμασταν χθες, να μείνουμε ασφαλείς, να βγούμε και από αυτή τη φάση πραγματικά νικητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Τζιβρά από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κύριε Κοντοζαμάνη, όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατη ενημέρωση, όσα περισσότερα τεστ γίνονται και όσο καλύτερα καταγράφονται τα κρούσματα, τόσο πιο ακριβείς είναι και οι εκτιμήσεις. Από αύριο επαναλειτουργούν χιλιάδες επιπλέον εργασιακοί χώροι. Ως την άλλη Δευτέρα ανοίγουν όλα τα γυμνάσια και λύκεια, μεγάλα σχολικά συγκροτήματα. Υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση για τη διενέργεια μαζικών διαγνωστικών ελέγχων για δειγματοληπτικούς και στοχευμένους ελέγχους στην κοινότητα, σε εργασιακούς χώρους, καταστήματα και σχολεία, έτσι ώστε να υπάρχουν καλύτερες εκτιμήσεις και δυνατότητες έγκυρων μέτρων πρόληψης ενάντια στη διασπορά? Η χώρα έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα μία επιτυχημένη στρατηγική σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τεστ που έχουν διεξαχθεί και διεξάγονται. Νομίζω ότι τα νούμερα είναι αδιαμφισβήτητα και φαίνονται τόσο από τον αριθμό των νοσηλευωμένων σε απλές κλίνες, τον αριθμό των νοσηλευωμένων στις μονάδες συντατικής θεραπείας, τον αριθμό των διασωληνωμένων και τον αριθμό των θανάτων. Μάλιστα, πρόσφατα σε μια επιστημονική δημοσίευση που είδε το φως της δημοσιότητας, ένας δείκτης έφερνε την Ελλάδα πρώτη στις χώρες που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό διενέργειας τεστ ανά επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η στρατηγική μας μέχρι στιγμής έχει πάει καλά. Παραμένει στρατηγική μας η διεξαγωγή του μοριακού ελέγχου του αίματος και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε αυξήσει τόσο την παραγωγική δυνατότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας όσο και τον αριθμό των διαθέσιμων τεστ που έχουμε στη διάθεσή μας. Μάλιστα πρόσφατα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εντάχθηκε και μια μεγάλη προσφορά από τα Ελληνικά Πετρέλαια, δύο μηχανήματα με μεγάλη παραγωγική δυνατότητα στο νοσοκομείο Αττικό και στο νοσοκομείο Αχέπα, που αυξάνουν ακόμα περισσότερο την παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Έχουμε πει ότι όπου χρειαστεί θα γίνεται τεστ. Ήδη οι κινητές ομάδες υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας έχουν ξεκινήσει στοχευμένες εξορμήσεις σε όλη την επικράτεια
και με προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε κλειστές δομές όπου υπάρχουν τέτοιες ευπαθείς ομάδες. Και βεβαίως, ανάλογα με τις οδηγίες της Επιτροπής των Ειδικών, θα είμαστε σε θέση να διεξάγουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό τεστ στις ομάδες εκείνες οι οποίες θα απαιτηθεί να κάνουμε τεστ. Θέλω να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι στο πλαίσιο της φάσης αυτής που έχουμε εισέλθει, στη δεύτερη φάση, είναι απαραίτητο να έχουμε μία επιδημιολογική επιτήρηση του κορονοϊού και προς αυτήν την κατεύθυνση είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τεστ αντισωμάτων στον πληθυσμό προκειμένου να δούμε επιδημιολογικά την πορεία του κορονοϊού. Η κυρία Σπαγαδόρο, την ιστοσελίδα cnn.gr. Κύριε Χατζηγεωργίου και κύριε Χαρδαλιά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τις επόμενες ημέρες αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τι συστήνεται στους πολίτες αναφορικά με τη χρήση κλιματιστικών που συνδέονται με τη διασπορά της COVID-19 και τις επισκέψεις στις παραλίες, οι οποίες σίγουρα θα αυξηθούν? Επίσης, καθώς αύριο Δευτέρα, στη στρατηγική άρση των περιοριστικών μέτρων εισέρχονται και άλλες επιχειρήσεις και καταστήματα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν εξετάζεστε στο σχεδιασμό σας το μοριακό έλεγχο, αλλά και την ανίχνευση των αντισωμάτων στους εργαζομένους, ως ένα μέτρο που θα δημιουργήσει ασφάλεια στους καταναλωτές. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όσον αφορά το θέμα της θερμοκρασίας και των κλιματιστικών, θα ήθελα να παραπέμψω στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει εκδώσει γραπτές οδηγίες εδώ και αρκετό καιρό για το πώς πρέπει να γίνεται η χρήση και αν πρέπει να γίνεται η χρήση των κλιματιστικών. Όπως γνωρίζουμε, και έτσι πολύ περιληπτικά μπορώ να πω ότι για μένα τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού, όταν πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσουν, θα πρέπει να λαμβάνεται μέρημνα ώστε να ο αέρας που διοχετεύεται μέσα στο χώρο να είναι κατά δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα φρέσκος αέρας, όπως λέμε, δηλαδή να προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον και να μην γίνεται ανακύκλωση. Για τα κλιματιστικά τύπου, οικιακού τύπου, ας το πούμε έτσι, και για αυτά η σύσταση είναι ότι καταρχήν να μην γίνεται χρήση εάν δεν είναι απόλυτα απαραίτητο, αν πρέπει οπωσδήποτε να τα χρησιμοποιήσουμε, και πάλι να γίνεται η χρήση έχοντας ανοιχτό κάποιο παράθυρο ώστε να γίνεται ανανέωση του αέρα. Επίσης, το Υπουργείο, από ό,τι ξέρω, έχει βγάλει και οδηγίες για το πώς θα γίνει ο καθαρισμός των κλιματιστικών αυτών, τα οποία πρέπει να καθαρίζονται πολύ πιο τακτικά από μία φορά το χρόνο, και τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται από τους ανθρώπους που ίδιοι που θα ασχοληθούν με τον καθαρισμό, γιατί και εκεί υπάρχει ένας βαθμός επικινδυνότητας. Γενικά πάντως, να ξέρουμε ότι τα κλιματιστικά που έχουμε στα σπίτια μας, και ειδικά εάν εμείς στο σπίτι μας δεν είχαμε κρούσμα με κορονοϊό, προφανώς δεν έχουν κάποιο κίνδυνο και δεν έχουν θέμα μετάδοσης του κορονοϊού. Όσον αφορά το θέμα των αντισωμάτων που λέει εδώ, για τις επίσκεψεις της παραλίας, εκεί αυτό που γνωρίζω είναι ότι η Επιτροπή των Επιστημών σήμερα κιόλας συζήτησε για τις οδηγίες που θα εκδοθούν σχετικά με το μπάνιο και την αναψυχή στο χώρο αυτόν. Αυτό που μπορούμε να πούμε και πρέπει να το αντιληφθεί όλος ο κόσμος είναι ότι όσο περισσότερος κόσμος μαζεύεται σε μια παραλία, τόσο περισσότερο αυξάνεται ο κίνδυνος. Θα έλεγα ή δυνατόν όλοι μας να προσπαθήσουμε να μην συγχρονιζόμαστε και να κρατάμε τις αποστάσεις που έχουμε πει μέχρι τώρα, τα 2 μέτρα δηλαδή, ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους. Τώρα, όσον αφορά τις εξετάσεις για τους εργαζόμενους, το μοριακό έλεγχο ή τα αντισώματα, εκεί, όπως είπε και ο κύριος Υφυπουργός, γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει ήδη η διενέργεια τεστ και στο γενικό πληθυσμό. Έχει διευρυνθεί η ομάδα των ενδείξεων για τεστ. Σήμερα, ξαναλέω πάλι, σήμερα έγινε μια πολύ μεγάλη συνάντηση της Επιτροπής, πολύ, πολύ ωραία συνάντηση, στην οποία συζητήθηκε και ολοκληρώθηκε αυτή η εισήγηση, όπου θα δείτε, έχουμε βάλει μέσα στις ενδείξεις για τεστ πολλές ομάδες πληθυσμού, προς το παρόν βέβαια με το μοριακό τεστ. Το τεστ των αντισωμάτων είναι κατά κάποιο τρόπο
ζητούμενο για όλους. Μόλις έχουμε ένα αξιόπιστο τεστ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει με ακρίβεια την ανοσία του πληθυσμού, εννοείται ότι αμέσως θα εφαρμοστεί. Η κυρία Αγγελοπούλου από την εφημερίδα Ναυτεμπορική και το ναυτεμπορική.gr. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, όλοι οι ασθενείς που έχουν προγραμματισμένη επέμβαση πρέπει να εξετάζονται υποχρεωτικά για COVID-19. Δεδομένου ότι η εξέταση δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, ασθενείς που έχουν προγραμματισμένα χειρουργία σε νοσοκομείο μακριά από τον τόπο διαμονής τους, θα πρέπει ή να πάνε δύο φορές στο νοσοκομείο που θα χειρουργηθούν ή να πληρώσουν το κόστος της εξέτασης οι ίδιοι. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θα ισχύει στο εξής αναφορικά με το τεστ και τα χειρουργία? Υπάρχει περίπτωση ο ΕΟΠΗ να καλύπτει το κόστος της διεξαγωγής του τεστ? Πράγματι τα χειρουργία ξεκίνησαν, τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργία ξεκίνησαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Προγραμματίστηκαν και διενεργήθηκαν περίπου 2.200 χειρουργία στην επικράτεια. Υπήρξε σχετική εγκύκλιο. Θα δώσουμε διευκρινήσεις και τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή του τεστ. Εφόσον κάποιος συμπολίτης προσέρχεται σε ιδιωτική δομή προκειμένου να κάνει κάποια προγραμματισμένη επέμβαση, το τεστ αυτό μπορεί να γίνει σε δημόσια δομή πριν τον προεγχειρητικό έλεγχο, έτσι ώστε να μην υπάρχει κόστος για τον ασθενή. Ναι. Να πούμε λιγάκι ότι ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι κάτι δεδομένο για όλους τους ασθενείς. Δεν είναι μόνο για το COVID. Δηλαδή κάθε ασθενής που πρόκειται να χειρουργηθεί υφίσταται μια σειρά εξετάσεων υποχρεωτικά πριν το χειρουργείο. Επομένως, το να προσθεθεί μία ακόμα εξέταση που είναι εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το COVID δεν είναι κάτι που είναι κάτι πρωτόγνωρο. Το γνωρίζουν οι ασθενείς και οι γιατροί ότι πρέπει προεγχειρητικά να προηγηθούν κάποιες εξετάσεις. Ο κύριος Χινάς Παπαδόπουλος από τον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα. Κύριε Χατζηγεωργίου, υπάρχουν φόβοι για την εμφάνιση δεύτερου κύματος της πανδημίας στη Νότια Κορέα. Την ίδια στιγμή, οι Ιταλοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι δοκίμασαν εμβόλιο σε ποντίκια που εξιδετερώνει τον ιό. Τι σημαίνει ένα δεύτερο κύμα στην παρούσα φάση? Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί σε πολλές χώρες ταυτόχρονα? Επιπλέον, ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τις εξελίξεις του εμβόλιου της Ιταλίας? Και αν εκτιμάτε ότι το φθινόπωρο θα υπάρχει φάρμακο ή εμβόλιο που θα μπορέσει να θέσει υπό απόλυτο έλεγχο τον ιό? Η υποτροπή του επιδημικού κύματος είναι πιθανό να υπάρξει. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Το έχουμε δει σε κάποιες χώρες να συμβαίνει. Βέβαια, οι χώρες έλαβαν αμέσως τα μέτρα τους και μπόρεσαν και ξαναπεριόρισαν, ας πούμε, έτσι, αυτή την αύξηση. Δεν ξέρουμε ακόμα και ελπίζουμε όλοι ότι η θερινή περίοδος θα δράσει ευνοϊκά και θα μειώσει κατά ένα ποσοστό την ένταση αυτού του δεύτερου, αν υπάρξει το δεύτερο αυτό κύμα. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε επιστημονικά είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε κάποια μέτρα για να αποφύγουμε οποιαδήποτε άσχημη εξέλιξη. Όσον αφορά το θέμα του εμβολίου, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ πρόημα ακόμα να συζητήσουμε. Τα εμβόλια θέλουν πολύ υπομονή. Είναι σκευάσματα τα οποία απαιτούν πάρα πολύ προσεκτική μελέτη και μακροχρόνιο έλεγχο κατά κάποιο τρόπο μέχρι ότου αποδειχθεί η αξιοπιστία τους και η ασφάλειά τους. Και επομένως νομίζω πρέπει να είμαστε υπομονετικοί ως προς αυτό για το πότε θα υπάρξει η διαθεσιμότητα κάποιου εμβολίου. Όσον αφορά για τη θεραπεία, εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο αισιόδοξα. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπόρου κάτι θα έχει βρεθεί σίγουρα. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες, πολλές μελέτες που γίνονται παγκόσμια και πιστεύουμε ότι κάποιες από αυτές τουλάχιστον θα δείξουν αποτελέσματα ικανοποιητικά. Η κυρία Παπαδομαρκάκη από την εφημερίδα Φιλελεύθερος και το liberal.gr. Ο νέος κορονοϊός προκάλεσε τη μείωση προσέλευσης στα νοσοκομεία κατά 80% περίπου. Όσο ανοίγουν οι υπηρεσίες υγείας και για τους ασθενείς με άλλα νοσήματα και δεδομένου ότι θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις,
Άρα λιγότεροι ασθενείς θα γίνονται δεκτοί από το σύστημα υγείας. Ανησυχείτε για περιστατικά σοβαρών παθήσεων που ενδεχομένως να μείνουν αδιάγνωστα με κίνδυνο επιβάρυνση της κατάστασής τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε. Ευχαριστούμε καταρχήν για την ερώτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε και με την πολιτεία αλλά και εμείς οι γιατροί μεταξύ μας. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν θα θέλαμε με τίποτα οι άνθρωποι που έχουν πραγματικό πρόβλημα να στερηθούν το νοσοκομείο και τις υπηρεσίες του νοσοκομείου από το φόβο μήπως πηγαίνοντας στο νοσοκομείο τους μεταδοθεί ο ιός. Και έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες στα νοσοκομεία, έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες για να προστατεύονται όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς και οι ασθενείς που έχουν τον κορονοϊό ή έχουν έστω και την υποψία κορονοϊού να τους χειριζόμαστε τελείως διαφορετικά και σε διαφορετικούς χώρους μερικές φορές. Επομένως, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ισχύει αυτό, δεν θα πρέπει κανείς να στερηθεί των υγειονομικών υπηρεσιών εάν τις έχει ανάγκη. Και αυτό θα έλεγα να το κάνουμε σαν έκκληση στον κόσμο να μην, όταν έχει πρόβλημα υγείας να πηγαίνει στο νοσοκομείο και να μην μένει στο σπίτι του περιμένοντας ας πούμε κάποιο άλλο είδος βοήθεια. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης της πρώτης φάσης το σύστημα υγείας λειτουργήσε κανονικά προκειμένου να διαχειριστεί και τα περιπτώσεις που δεν αφορούσαν τον κορονοϊό. Υπήρχαν και υπάρχουν βεβαίως σαφείς οδηγίες και πρωτόκολλα για το πώς προσέρχεται κάποιος σε μια υγειονομική δομή και πώς νοσηλεύεται σε αυτή τη δομή. Επίσης, η διαχείριση της κρίσης όλη αυτή την περίοδο κατέδειξε ότι πάρα πολλά ζητήματα που αφορούσαν την υγεία συμπολιτών μας με επιτυχία αντιμετωπίστηκαν σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επομένως, δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, είναι όλο το σύστημα υγείας που παρέχει και παρέχει με συγκεκριμένες οδηγίες και πρωτόκολλα υπηρεσίες υγείας σε όποιον συμπολίτη μας έχει ανάγκη. Κυρία Τσιλομιγκάκη από τον Daily Pharma News. Κύριε Κοντοζαμάνη και κύριε Χατζηγεωργίου, πόσα τεστ έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ και τα κέντρα υγείας και πόσα είναι θετικά? Επίσης γίνονται τεστ στο στράτευμα. Ποια είναι η κατάσταση ενόπλης δυνάμεις, δεδομένου ότι χθες ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες ασκήσεις? Ναι, να απαντήσω για τα τεστ. Την εβδομάδα που μας πέρασε, οι κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ διεξήγαγαν 2.903 τεστ, εκ των οποίων τα δύο ήταν θετικά. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι πράγματι αυτή την περίοδο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, στις δομές πρωτοβάθμιας, στα κέντρα υγείας που είχαμε κατά αποκλειστικότητα σε λειτουργία για τη διαχείριση του κορονοϊού, υπήρξε προσέλευση του κοινού και διεξήχθησαν τεστ. Στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια, στα κέντρα υγείας Αλεξάνδρας, Καλυβίων και κέντρο υγείας Ραφίνας, διεξήχθησαν 333 τεστ τον μήνα που μας πέρασε, εκ των οποίων τα 11 τεστ ήταν θετικά. Στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια διενεργήθησαν 220 τεστ, εκ των οποίων τα 10 ήταν θετικά. Αν και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση παρίσταμε ως εκπρόσωπος της Επιτροπής των Επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας, παρ' όλα αυτά, λόγω της ιδιότητός μου σαν στρατιωτικός, θα μπορούσα να απαντήσω έτσι μια απάντηση σχετική με το θέμα του κορονοϊού στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό που θα ήθελα να γνωρίσει ο κόσμος είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις από πάρα πολύ νωρίς έλαβαν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα μέτρα μπορεί από μερικούς να χαρακτηρίστηκαν λίγο αυστηρά ή λίγο υπερβολικά, αλλά το αποτέλεσμα όμως ήταν ότι το ποσοστό των στελεχών μας που παρουσίασαν κορονοϊό και χρειάστηκαν είτε νοσηλεία είτε το πέρασαν ελαφριά
είναι μόλις το 0,05% του συνόλου του στρατεύματος. Θεωρώ λοιπόν αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο, πολύ καλό ποσοστό. Ο στρατός, όπως γνωρίζετε, έχει σαν πρώτο μέλημά του την ασφάλεια και βέβαια οπωσδήποτε και την διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της, και της ικανότητας. Ο λόγος που, όπως είπε η δημοσιογράφος, ακυρώθηκε η συγκεκριμένη άσκηση ήταν ότι, αφού συζητήθηκε το θέμα, ήταν ότι επειδή αυτή τη βδομάδα έγινε άρση των μέτρων και άρχισε να γίνεται η κυκλοφορία του κόσμου στο περιβάλλον και επομένως δεν ξέραμε αυτό τι αντίκτυπο θα είχε όσον αφορά την επανεμφάνιση ενδεχομένως της επιδημίας και επειδή ο προγραμματισμός και η όλη η προετοιμασία μιας ασκήσεως είναι μια χρονοβόρα κατάσταση η οποία θέλει αρκετό καιρό να προηγηθούν πολλές ενέργειες ώστε να πραγματοποιηθεί την κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν η απόφαση ήταν για λόγους καθαρά πρόληψης να ακυρωθεί η συγκεκριμένη άσκηση η οποία μπορεί κάλλιστα να γίνει σε ένα εύθετο χρόνο μόλις δούμε ότι τα πράγματα πάνε καλά και δεν έχουμε κάποιο θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.